Στα του πετρελαίου θέρμανσης θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Θα βάλουμε στην κουβέντα μας ευθύς αμέσως τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καθώς η Ομοσπονδία εδώ και δύο ημέρες βρίσκεται ευθέως απέναντι στον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, με θέμα βέβαια τι άλλο, το πετρέλαιο θέρμανσης, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και την εξίσωσή του. Κύριε Ασμάτογλου, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας απόψε και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την κουβέντα μας με ένα ερώτημα που ίσως μοιάζει απλό και αφελές, αλλά εγώ θα το θέσω, και είναι το αν τελικά ο κόσμος θα πάρει φτηνό πετρέλαιο φέτος. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Θα σας πω ότι προσπαθούμε να πάρει φτηνό πετρέλαιο, γιατί πρέπει να πάρει φτηνό πετρέλαιο, γιατί τελικά τα επιχειρήματα αυτά τα οποία, αν θέλετε, θέτει το Υπουργείο Οικονομικών, τα βλέπει από κάποια άλλη σκοπιά, από κάποια άλλη γωνία. Δεν είναι όμως έτσι. Εμείς που είμαστε στο πεζοδρόμιο, αν θέλετε να το πω έτσι, μπορούμε και βλέπουμε σε ποια κατάσταση οικονομικά βρίσκεται η ελληνική οικογένεια, και καταλαβαίνετε ότι είναι σε μια κατάσταση που το γνωρίζετε και εσείς, το γνωρίζουμε όλοι μας, πολλών χρόνων πίσω. Δηλαδή δεν μπορεί να αγοράσει πετρέλαιο. Είναι πρακτικό το πρόβλημα, θέλει να αγοράσει λίγα λίτρα, να πληρώσει λιγότερα χρήματα. Δεν έχει να πάρει τα χρήματα αυτά, δεν έχει να πάρει το πετρέλαιο αυτό το οποίο του επιβάλλει για να πάρει την ποσότητα, για να μπορέσει να πάρει την εξόδου. Αυτό δυστυχώς το επιβεβαιώνει. Καταλαβαίνετε ότι θέλει να πάρει λίγες ποσότητες. Αυτό το επιβεβαιώνει καθημερινά το ρεπορτάζ. Μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το επιβεβαιώνει δυστυχώς καθημερινά το ρεπορτάζ, με τον κόσμο να λέει ότι ούτε καν με το 1 ευρώ, δηλαδή και με την επιστροφή του φόρου που κάνει την τιμή του λίτρου περίπου στο 1 ευρώ, ούτε και εκεί μπορούν πολλά νοικοκυριά να ανταπεξέλθουν και ζητούν κι άλλη μείωση. Από το Υπουργείο όμως φαίνεται ότι μάλλον δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, η τελευταία δήλωση του Υπουργού ήταν αυτή πράγματι, να μην μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης για να μην υπάρχει λαθρεμπόριο. Εγώ λοιπόν θα εστιάσω την προσοχή μου εκεί και θα σας πω ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν ήταν το πετρέλαιο θέρμανσης όσο αφορά τη λαθρεμπόρια ή, αν θέλετε, την κακή χρήση του πετρελαίου θέρμανσης εκεί που έπρεπε να μπει και θα έπρεπε να μπει πετρέλαιο κίνησης, έτσι, αλλά είναι ένα μικρό μέρος του προβλήματος, και αυτό το είδαμε γιατί από την εξίσωση τα αποτελέσματα ήταν τα εξής. Το πετρέλαιο κίνησης έπρεπε να αυξηθεί θεαματικά αν πράγματι υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Αυτό όμως δεν αυξήθηκε. Την περασμένη περίοδο έχει αυξηθεί κατά 2% μόνο. Άρα λοιπόν αυτό το 2% δεν δικαιολογεί λαθρεμπόριο στο κομμάτι αυτό του πετρελαίου θέρμανσης. Θα πρέπει να στραφούν τα οικονομικά επιτελεία σε άλλα σημεία της λαθρεμπορίας και όχι του πετρελαίου θέρμανσης. Άρα λοιπόν η ελληνική οικογένεια δεν οφείλει σε τίποτα να μην ζεσταίνεται, προκειμένου να παταχθεί αυτό το φαινόμενο. Και αυτό το φαινόμενο, το ξαναλέω, ότι δεν εστιάζεται στο πετρέλαιο θέρμανσης. Υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί που θα μπορούσαν να ελέγξουν αυτό το μικρό κομμάτι, ποιος κάνει χρήση πετρελαίου θέρμανσης σε πετρέλαιο, εκεί που θα έπρεπε να μπει πετρέλαιο κίνησης, και έτσι να μην τιμωρείται, αν θέλετε, η οικονομικά εξαθλειωμένη ελληνική οικογένεια. Το διατάφτα όμως, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι η ελληνική οικογένεια στερείται πετρελαίου θέρμανσης. Πολλές ελληνικές οικογένειες στερούνται θέρμανσης γενικώς. Αλλά από εδώ και πέρα τι γίνεται? Σας είδαμε ως ΕΠΟΠΕΚ, ως συνδικαλιστικό όργανο, έχετε βγάλει αυτή την ανακοίνωση με την οποία στέκεστε πλέον ευθέως απέναντι στο Υπουργείο. Ασκείτε δρυμύτατη κριτική σχετικά με την πολιτική που ασκείτε. Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια αντίδραση από το Υπουργείο, εκτός αν έχει κάτι συμβεί και δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου. Και ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το επόμενο σας βήμα πια. Η θέση μας ήταν αυτή από το Μάιο του 2013, όταν τελείωσε η περασμένη περίοδος του πετρελαίου θέρμανσης, και συνεχίζουμε πάνω σε αυτή τη θέση. Επανήλθαμε τον Αύγουστο, ξαναεπανήλθαμε τον Σεπτέμβριο, και εν πάση περιπτώσει τώρα και με αυτά τα προβλήματα της Εθαλομίκλης, όπως επίσης και με τόσα άλλα προβλήματα που θρυνήσαμε κόσμο από τα μαγκάλια και από τα ξύλα και από όλες αυτές τις ρυπάνσεις.
Η θέση μας λοιπόν είναι το να δώσουμε να καταλάβει το οικονομικό επιτελείο και το προσπαθούμε, είμαστε σε επαφή, να του δώσουμε να καταλάβει ότι θα πρέπει να μειωθεί ο ειδικός όρος κατανάλωσης, γιατί αυτό είναι το σωστό. Θα επιχειρήσετε εκ του σύνεγγυς συνάντηση ενδεχομένως μετά από αυτήν την επιστολή? Είναι μέσα στο πρόγραμμα όλες αυτές οι επαφές, όλες αυτές οι προσπάθειες, έτσι ώστε να καταλάβει, κοιτάξτε, οι υπουργοί καμιά φορά να μην λέμε ότι δεν καταλαβαίνουν το πρόβλημα ίσως. Είναι οι καταστάσεις όμως που τους αναγκάζουν να φτάσουν σε αυτό το σημείο, είτε γιατί η πίεση, η φόρτιση αυτή που υπάρχει γενικότερα και δει στο Υπουργείο Οικονομικών που καταλαβαίνετε ότι είναι στο κέντρο είναι ίσως το πιο νευραλγικό Υπουργείο αυτή ακριβώς τη στιγμή. Είναι το πιο νευραλγικό, είναι αυτό το οποίο έχει πάρει όλο το βάρος επάνω του αυτή την εποχή και στην περίοδο αυτή της ύφεσης. Εντάξει, ίσως το βλέπουν και από κάποια άλλη γωνία οπτική. Εμείς θέλουμε να δώσουμε να καταλάβει ο Υπουργός ότι δεν είναι έτσι και είναι η πραγματικότητα αυτή. Θα του τα αναλύσουμε κάποια στιγμή, θεωρώ ότι θα το καταλάβει. Εγώ ευελπιστώ ότι θα μειωθεί ο ειδικός όρος κατανάλωσης. Και είναι μια καλή ευκαιρία από την καινούργια χρονιά το 2014 να μπορέσει να βοηθήσει τα νοικοκυριά, τα ελληνικά νοικοκυριά. Αυτό το σχόλιο μπορεί εμείς οι δύο να το κάνουμε εύκολα, κύριε Πρόεδρε. Πόσο όμως μπορεί να το πει κανείς και να πείσει κάποιον να το ασπαστεί όταν είναι το ημερολόγιο γράφει 29 Δεκεμβρίου και δεν έχει θερμανθεί με κανέναν απολύτως τρόπο. Ή θερμαίνεται για 2 ώρες την ημέρα ή θερμαίνεται για 1 ώρα την ημέρα. Σας μεταφέρω και πάλι το ρεπορτάζ και σας λέω ότι πλέον η κατάσταση είναι πάρα πολύ πιεστική και αυτό σας το λέω έχοντας ήδη αγνώσει, έχοντας βάλει πολλές φορές το μικρόφωνο μπροστά στο στόμα του κόσμου και αυτό που ακούω είναι οργή, για να χρησιμοποιήσω μια κομψή έκφραση. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτή η παράμετρος τίθεται στις επαφές που κάνετε με τα Υπουργεία. Και βέβαια τίθεται αυτή η παράμετρος, η πραγματικότητα αυτή είναι. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να δώσουμε και να δώσουμε να καταλάβουν την πραγματικότητα ποια είναι και από εκεί και εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Η προσπάθειά μας είναι συνεχόμενη, είναι όπως σας είπα από το Μάιο του 2013, προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση έτσι ώστε να μπορέσει και αν θέλετε και το κράτος να πάρει χρήματα. Είδατε την περασμένη χρονιά τη μείωση της τάξης του 70%, αυτή η μείωση του ΦΠΑ από το 70% δεν επέφερε έσοδα στα ταμεία του κράτους. Όμως, πέραν τούτου να ζεσταθεί και ο Έλλην πολίτης, οφείλει το κράτος να το προσφέρει φτηνά. Σε πάρα πολλά κράτη, πλην 3 στην Ευρώπη, είναι εξισωμένος ο φόρος. Στα υπόλοιπα είναι διαφορετικός. Η τιμή είναι διαφορετική του πετρελαίου θέρμανσης. Είναι ένα καταναλωτικό αγαθό, το οποίο η πολιτεία δεν πρέπει να το στερεί από τους πολίτες, στους πολίτες. Εν πάση περιπτώσει όμως εμείς προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και εύχομαι να γίνει ό,τι το καλύτερο. Εμείς καταγράφουμε όλες τις προσπάθειες και τις δράσεις που γίνονται, κύριε Πρόεδρε. Μακάρι να έρθει και το ευκταίον αποτέλεσμα το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε λίγο. Επιτακτική ανάγκη για προσφορά αίματος. Έκκληση προς πάσα κατεύθυνση κάνουν για άλλη μια φορά οι αιμοδότες, με αφορμή μάλιστα και το τροχαίο δυστύχημα των Ριζίων. Κρίση τώρα και στα Λαχεία. Πολύ ομοιωμένη είναι η κίνηση στους πάγκους των Λαχιοπολών που περιμένουν ότι το γούρι θα γυρίσει λίγο πριν την πρωτοχρονιά.